την πρότασή του για την ανάγκη συνένεσης και συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων και το σχηματισμό ευρείας κυβέρνησης από τη Βουλή με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με εντολή να μείνει η χώρα στο ευρώ και να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις, κατέθεσε στην συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης, ενώ έβαλε και κατά του δικοματισμού που επιχειρείται να ξαναστηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Επιχειρείται από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία να ξαναστηθεί ένας δικοματισμός. Με κάθε τρόπο, με τα κανάλια, με τις δημοσκοπήσεις, με τις εφημερίδες, επιχειρείται ξανά να αναβιώσουν τα βαμπύρ και τα φαντάσματα. Αυτοί που φτώχευσαν τη χώρα είναι ξανά στο προσκήνιο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την αμνησία μας και τη λύθη μας. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Δεν θα τους αφήσουμε. Πλαστογραφούν ακόμη και τις δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα, εχθές, προχθές, πότε ήταν, υπήρχε μια δημοσκόπηση που δείξαν την Ένωση Κεντρών 2,7. Εγώ επικοινώνησα και με την εταιρεία, η εταιρεία έδωσε 3,2 έως 4,1. Είναι σαφές ότι ο κύριος Μητσοτάκης τα βασίζει όλα στο να μπουν 5 κόμματα στη Βουλή. Το απαντώ από τη Θεσσαλονίκη ότι και 5 να μπουν, η Ένωση Κεντρών θα είναι μέσα. Επομένως, μην υπολογίζει ότι γλιτώνει αυτό, ξεκάθαρο αυτό, να αποφασίσει να συμβιώνει με την άποψη ότι θα είναι η Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Για τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Λεβέντης είπε ότι προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί και να διατηρηθεί στην εξουσία. Ένα μήνα παραπάνω, δύο μήνες παραπάνω. Από τη μία είναι υπέρ της απλής αναλογικής και από την άλλη, μόνος μου θα σώσω τη χώρα. Νομίζω ότι στην Ελλάδα ταιριάζει η συνένεση και οι κυβερνήσεις συνασπισμού. Άκουσα και μία απάντηση του Τσίπρα εχθές, ότι στην απλή αναλογική επιμένει. Άμα επιμένει όμως στην απλή αναλογική, πρέπει να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να υποβάλει την παραίτησή του για σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης. Όποιος επιμένει στην απλή αναλογική, θυσιάζει την εξουσία. Δεν τη θέλει μονάχος την εξουσία. Δηλαδή ο Τσίπρας έχει την εξής διπροσωπεία τώρα. Απ' τη μια σε μένα ή σε οποιονδήποτε άλλον μιλάει για απλή αναλογική, αλλά απ' την άλλη λέει μόνος μου θα τα καταφέρω και επιστρέφει η χώρα σε κανονικότητα, πράγμα που μπορεί να το πει και ένας που ο παλιός Καραμαλής έλεγε ότι σώζει τη χώρα. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια πολύ σοβαρή αντίφαση. Εμείς σαν Ένωση Κεντρών δεν στηρίζουμε καμία κυβέρνηση, στηρίζουμε την Ελλάδα. Αν δούμε μια σοβαρή κυβέρνηση η οποία να κάνει την αξιολόγηση, αλλά δεν φτάνει, γιατί και τη δεύτερη αξιολόγηση που κάναμε δεν την εφαρμόσαμε. Η αξιολόγηση είναι ένα έγγραφο. Το να συντάξουμε ένα έγγραφο είναι απλό, αλλά μπορεί να κοροϊδέψουμε. Όπως τόσα χρόνια, 8 χρόνια κοροϊδεύουμε, υποτίθεται ότι περνάμε στην Βουλή μεταρρυθμίσεις, τις οποίες δεν υλοποιούμε.